την πρότασή του για το ασφαλιστικό. Ήταν μια εποχή δύσκολη. Δεν ήταν απλή ιστορία η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση την εποχή εκείνη. Σας θυμίζω ότι αυτό που πλασαρίστηκε ως εξυγχρονισμός ήταν στην πραγματικότητα ένας αβυσσαλαίος αναχρονισμός. Πλασαρίστηκε εδώ για πρώτη φορά η έννοια του απασχολήσιμου. Μεταφέρθηκε όλο το σαθρό πολιτικό και ιδεολογικό φορτίο του τρίτου δρόμου και αυτό εδώ το εργατικό κέντρο ακριβώς όρθωσε το ανάστημά του. Την εποχή εκείνη λοιπόν που έγιναν οι προτάσεις του Τάσου Γεννίτση, το εργατικό κέντρο τις αντιμετώπισε σκληρά αλλά δίκαια, όπως άρμοζε σε προτάσεις οι οποίες δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να υιοθετήσουν έναν παλαιό και δοκιμασμένο τσαρλατανισμό, να κόψουν παροχές σε ένα σύστημα που προφανώς έπασχε από κάτι άλλο.